έχουμε την χαρά να έχουμε στο στούντιο και όχι τηλεφωνικά τον επικεφαλής του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, εν ώψη των προσυνεδριακών διαδικασιών του Μέρα 25. Πρέπει να πω ότι αυτός ο χειμώνας είναι λίγο περίεργος με τα κόμματα, οφείλω, και τα κινήματα, οφείλω να το πω αυτό. Όλα βρίσκονται σε ένα αναβρασμό συνεδρίων, προσυνεδριακών διαδικασιών, εσωκομματικών, προφανώς γιατί είμαστε σε ένα σημείο καμπής που πολλά πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε με άλλη οπτική. Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, μιλάμε στον Ελληνικό, εμείς οι δύο, εδώ από το 2010. Είναι πάρα πολύ όμορφο που είμαι στο στούντιο και δεν μιλάμε με Zoom και με τηλέφωνα πλέον. Ένα μικρό σχόλιο, επειδή σήμερα είναι 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας εναντίον των Γυναικών. Είμαστε δύο άνδρες εδώ, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε σε αυτό, γιατί ως άνδρες είμαστε ένοχοι. Ανήκουμε σε μια πατριαρχία, ανεξάρτητα αν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, το θέλουμε, εκούσια ή ακούσια, μια πατριαρχία η οποία είναι βία καθημερινά, φτάνει στα άκρα, είχαμε 13 γενοκτονίες φέτος και ακόμα δεν έχει τελειώσει χρονιά. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Η βία εναντίον της γυναίκας είναι κομμάτι του συστήματος του κοινωνικού. Δεν κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Είναι συστημικό. Είναι σε όλα τα κόμματα, είναι σε όλα τα κινήματα, είναι σε όλους τους χώρους. Κάποιοι χώροι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από άλλους. Αλλά η πατριαρχία είναι ένα κακό σκουλίκι, το οποίο είναι χειρότερο ακόμα και τις κατσαρίδες στους χώρους των πυρηνικών εκρήξεων. Δεν σκοτώνεται εύκολα. Μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, γιατί σήμερα είναι πολλές μέρες, πολλές σε συμβολισμό ως μέρα. Είναι η Κατερίνα, έχουμε Κατερίνα, να μην το ξεχνάμε. Είναι η μέρα της ανατίναξης γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ούτε αυτό δεν σημαντική έχει μέρα. Και αυτό το συμβολισμό. Αλλά μιας και έδειξες ένα θέμα και καλώς έκανες, και εγώ στον ελληνικό θα σου μιλήσω, παρότι το political correct θα ήταν ως επικεφαλής, όμως νομίζω ότι αυτό έχει και μια αμεσότητα για τους ακροατές, οι οποίοι μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους απευθείας σε σένα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η βία είναι συνέπεια μόνο του πατριαρχικού μοντέλου ή είναι συνυφασμένη πια με τις κοινωνίες τις μεταπολεμικές και μάλιστα με πιο συγκαλυμμένο τρόπο? Θέλω να πω, το ίδιο το σύστημα δεν γεννά βία? Πράγματι, πράγματι. Βία εναντίον των αδύναμων, των κοινωνικά αδύναμων, των άλλων, των διαφορετικών. Ένα παιδί που είναι γκέι, ένα παιδί που είναι που διαφέρει. Ακόμα να σου θυμίσω και στις δικές μας εποχές τη βία εναντίον των παιδιών που γράφουν με το αριστερό χέρι και τη βία της δασκάλας που του επέβαλε να γράψει με το δεξί χέρι. Πάντοτε οι αδύναμοι, πάντοτε οι αδύναμοι ήταν σαν μαγνήτες που μαγνήτιζαν τη βία πάνω τους. Αλλά η πατριαρχία είναι κάτι το οποίο, αν το σκεφτείς, από τότε που ο Ρουσό μιλούσε για το κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι, το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο ουσιαστικά φέρνει άνδρες διαφορετικών τάξεων μαζί, σε τελική ανάλυση που στηρίζεται? Είχα μια συνάδελφο στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, η Κάρολ Πέιτμαν, που είχε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, και το οποίο ο τίτλος ήταν «Το σεξουαλικό συμβόλαιο». Αυτό που έλεγε η Κάρολ ήταν ότι αυτό, τι έχει κοινό ένας προλετάριος με έναν καπιταλιστή, και μπορούν και συζητάνε κάποιες στιγμές, όχι πάντα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διαπραγμάτευσης, ότι τους ανήκουν όλες οι γυναίκες. Ότι το γυναικείο, μην ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα καταργήθηκε η πρίκα στην Ελλάδα με το οικογενειακό δίκαιο, το πραγματικά ριζοσπαστικό οικογενειακό δίκαιο του Ανδρέα Παπανδρέου και της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πρέπει να το πω αυτό, το 1983. Μέχρι τότε παντρευόσουνα ως γυναίκα και έχανε την περιουσία σου. Αυτά είναι κομμάτια του DNA της κοινωνίας μας και δεν θα φύγουν αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ακόμα μέσα μας. Μιας και έθεσες το θέμα και ιστορικά, βεβαίως υπάρχουν και οι φωτεινές ιστορικές εξαιρέσεις. Ρόζα Λούξεμπουργκ για παράδειγμα, οπότε εκεί δεν ήταν ο προλετάριος στην ίδια φάση με τον κεφαλαιοκράτη. Ωστόσο η βία, και μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, κύριε Βαρουφάκη, στην ίδια, σε βάρος της ίδιας κοινωνίας, η εργασιακή βία και η ανασφάλεια, η ανεργία δεν είναι βία, η φτώχεια δεν είναι βία? Προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι. Καταρχάς μην ξεχνάμε ότι που κατέληξε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, σε ένα χαντάκι. Οι γυναίκες επαναστάτριες δέχτηκαν τα πειρά, και αυτό είναι και απάντηση στον ακροατή μας, όχι μόνο του συστήματος της εργοδοσίας, αλλά ακόμα πιο πολύ επειδή ήταν και γυναίκα.
η περίοδος οικονομικής κρίσης πάντα εντείνει τη βία εναντίον των αδύναμων που είναι εργαζόμενοι, οι άντρες είναι εργαζόμενες γυναίκες, αλλά αυτό επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη βία απέναντι στα πιο αδύναμα άτομα που κοινωνικά, για κοινωνικούς λόγους, όχι βιολογικούς λόγους, είναι οι γυναίκες σε μια κοινωνία που ένα κοριτσάκι το οποίο γεννιέται σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στις πιο προοδευτικές, με λιγότερες ευκαιρίες από ένα αντίστοιχο αγοράκι. Η ισότητα στα χαρτιά δεν μετατρέπεται σε ισότητα στη ζωή. Ας δώσω ένα παράδειγμα από την προκομματική μου ιδιότητα, την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα. Πανεπιστήμιο όχι μόνο στην Ελλάδα, εξωτερικό, έχω διδάξει σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική, γιατί δεν υπάρχει. Σε όλα τα τμήματα οικονομικών επιστημών που έχω διδάξει, στον πρώτο χρόνο 50-50 τα αγόρια και τα κορίτσια. Στον τελευταίο χρόνο σχεδόν 55-45. Κάποιες κοπέλες είχαν φύγει. Όχι ήταν χειρότερες φοιτητρίες. Στο διδακτορικό 80-20 οι άνδρες. Στο τμήμα διορισμένες καθηγήτριες 1%. Δηλαδή αυτή είναι μια διαδικασία. Και δεδομένου, αν σκεφτείς ότι τα παιδιά τα οποία 18 χρόνων μπαίνανε στο πανεπιστήμιο, τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερους βαθμούς από τα αγόρια, άρα δεν είναι βιολογικό το ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό προτσέσ που λέγαμε κάτι, μια κοινωνική διαδικασία, η οποία συστηματικά διακρίνει εναντίον των γυναικών. Αυτά εμείς οι άντρες έχουμε υποχρέωση να τα λέμε. Και οι γυναίκες έχουν υποχρέωση. Δεν μπορώ να αποδεχτώ γυναίκα να μου λέει ότι δεν είναι φεμινίστρια. Εγώ λέει δεν είμαι φεμινίστρια. Η απάντησή μου είναι εγώ όμως είμαι. Λοιπόν. Περνάω ως εξής σε μια μεγάλη θεματική παλέτα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να προτάξω τις προσυνεδριακές διαδικασίες, αλλά θα μου απαντήσεις ότι είναι αλληλένδετα. Οπότε θα σε ρωτήσω. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται μιας πολιτικής κίνησης που έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έχει και ένα διευρωπαϊκό δίκτυο. Πώς νιώθει λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης όταν μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης έχουμε 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης και μας έρχεται και ενεργειακή κρίση? Πώς μπορεί να αντέξει ο απλός πολίτης, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, μία διαδικασία που δεν μπορεί να πάρει ανάσα? Μπορεί? Μόνο με άκρατο ηρωισμό. Δεν μπορεί. Γιώργο, αυτό που παρακολουθούμε, γιατί την κρίση την οικονομική, η οποία συνεφαίνεται με όλες τις άλλες κρίσεις, έτσι, δηλαδή και σεισμούς θα έχει μια κοινωνία και φωτιές θα έχει, σε ένα πλανήτη ο οποίος υπερθερμαίνεται θα έχουμε κλιματική αλλαγή και όλο το κόστος που αυτό σημαίνει, αυτά είναι φυσιολογικά. Το θέμα είναι τι αντιστάση έχει μια κοινωνία απέναντι στα σοκ τα οποία σου φέρνει η ζωή. Η απάντηση είναι δεν έχει αντιστάση αυτή η κοινωνία. Γιατί το 2010 χρεοκόπησαν. Και οι ισχυροί αποφάσισαν, οι ισχυροί Έλληνες ισχυροί και ξένοι ισχυροί αποφάσισαν ότι θα τη συγκαλύψουν αυτή τη χρεοκοπία. Θα προσποιηθούν ότι δεν χρεοκοπήσαν. Και ο μόνος τρόπος να συγκαλύψει μια χρεοκοπία είναι να δώσει και άλλα δάνεια, από τα οποία δήθεν να αποπληρώνει τα προηγούμενα. Ο μόνος τρόπος να τη συγκαλύψει. Αυτό γίνεται. Και σήμερα. Για να δοθούν αυτά τα δάνεια, υπάρχουν κάποιοι όροι, οι οποίοι συστηματικά από το 2010 λαιλατούν τους πολλούς. Αρχικά, στα πρώτα μνημόνια, το θυμάσαι αυτό, ουσιαστικά τι έγινε, έγινε μια τεράστια περικοπή, η αυστηρότατη λιτότητα σε συντάξεις, μισθούς, παροχές κτλ. Το ΕΣΥ κατέρευσε, έτσι, χάσαμε χιλιάδες γιατρούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία, να μην πω για τη Γερμανία και την Βρετανία. Ήταν μια περίοδος όμως που ήταν πιο εύκολο να την καταλάβεις. Ήταν μια περίοδο χρεοκοπίας και συρρήγνωσης. Όλοι υπέφεραν. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ακόμα και, να μιλήσω τώρα για την Αθήνα που την ξέρω καλύτερα, στο Κολωνάκι, μεγάλο αστή, υπέφεραν. Ξέρω ανθρώπους που είχαν 3 και 4 τεράστια διαμερίσματα πανάκριβα, τα οποία δεν μπορούσαν να τα νοικιάσουν, έπρεπε να πληρώνουν έμφυα, δεν είχαν χρήματα, γκρίνιαζαν. Αυτό αλλάζει από το 2016 και μετά, με το τρίτο μνημόνιο. Τι γίνεται μετά από εκεί? Δημιουργούνται νέες μορφές πλουτισμού των λίγων από τη χρεοκοπία των πολλών. Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Πας και γίνεσαι μέτοχος σε ένα αρπακτικό ταμείο,
το οποίο έχει έδρα του τον Delaware, έτσι, είσαι εσύ κομμάτι της ελληνικής ολιγαρχίας, μπορεί να έχεις και μετοχή, να είσαι μέτοχος στην Εθνική Τράπεζα, στην Πειραιώς, στη Eurobank, στην Αλφα, τις αναφέρω όλες για να μην αφήσω καμία απ' έξω, έτσι. Τι κάνει, έρχεται η Τρόικα, παίρνει το κόκκινο δάνειο της Κατερίνας, μια και γιορτάζει, έτσι. Παίρνει το κόκκινο δάνειο της Κατερίνας, που είναι 100.000 για παράδειγμα. Είχε πάρει ένα σπίτι 150.000, σήμερα κάνει 60. Δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Έχει 100.000 δάνειο, έτσι. Της το παίρνει από μια τράπεζα η Τρόικα, το δίνει στο ταμείο που ανήκει λίγο πολύ στους ίδιους, στους οποίους ανήκει η τράπεζα. Το δίνει για 3.000, το δάνειο του 100.000. Ό,τι πάρουν πάνω από 3.000 από την Κατερίνα, είτε απευθείας από την Κατερίνα, είτε βγάζοντας το ακίνητο στο σφυρί, είναι κέρδος, πρόσοδος που θα πάει στα Cayman Islands και θα φύγει και από την κυκλική οικονομία της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα, αν σκεφτείς ότι αυτά τα κόκκινα δάνεια μετά τα βάζουν μέσα σε παράγωγα, τα οποία τα πουλάνε ξανά στις ίδιες τράπεζες, που οι ίδιες τράπεζες τα χρησιμοποιούν για χέγγια για να πάρουν λεφτά από την κεντρική τράπεζα, τα οποία μετά τα χρησιμοποιούν για να πάρουν φιλέτα του ελληνικού δημοσίου που τους έχει δώσει, χαρίσει, έτσι, το υπερταμείο. Είναι ένα λησβερίσι από το οποίο από το 2016 και μετά, κυρίως τώρα επί Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί δεν είναι κυβέρνηση αυτή, η ανώνυμη εταιρεία είναι που κάνει αυτές τις δουλειές, υπό τη Μητσοτάκης ΑΕ, ένα 15% θα έλεγα του ελληνικού πληθυσμού εποφελείται από αυτό το αλησβερίσι. Οπότε έχεις ένα διχασμό κιόλας της Ελλάδας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν αν σταματήσει η Ελλάδα να είναι χρεοκοπημένη, αν οι πολλοί δεν υποφέρουν, δεν βουλιάζουν καθημερινά στη χρεοκοπία. Έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος πηγαίνει στη Γλασκόβη πριν από 15 μέρες, δεσμεύει τη χώρα και καλά κάνει, δεν είναι κακό αυτό, ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει κατά 65% τους ρήπους των αερίων του θερμοκηπίου. Συμφωνούμε σε αυτό. Χωρίς να μας έχει πει στη Βουλή πώς θα πληρωθεί αυτό, ποιος θα το πληρώσει αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα κοστίσει ένα ΑΕΠ αυτή η μείωση. Οπότε ή δεν θα την κάνει και ουσιαστικά θα έχει διασύρει τη χώρα άλλη μια φορά, θα έχει κάνει μια διεθνή δέσμευση που δεν θα την τηρήσει, ή θα μας κοστίσει ένα ΑΕΠ το οποίο ποιος θα το πληρώσει. Εσείς μπορεί να συμφωνείτε, αλλά εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Όχι ότι δεν χρειάζεται μια ενεργειακή μετάβαση σε ουδέτερα, αλλά το πώς και με ποιο τρόπο και πόσο γρήγορα ή με ποιες διαδικασίες που δεν θα αφήσουν έξω τους πολλούς είναι το ερώτημα. Διότι αυτή τη στιγμή την κρίση. Μα αυτή είναι η κριτική που κάνει. Ενεργειακά την πληρώνει ο κόσμος στα τιμολόγια, είτε είναι επιχειρήσεις μικρομεσαίες, είτε απλώς κόσμος. Πάνε 6 και 7 φορές απάνω. Άρα το βίαιο σε μια εποχή που, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε η νούμερο ένα χώρα στη μόνη, θα σας έλεγε κανείς, κύριε Βαρουφάκη, με το 0-2 στον παγκόσμιο, όταν Κινέζοι και άλλοι αυξάνουν τους ρήπους τους, και εσύ δεν έχεις ενέργεια. Δεν έχεις. Δηλαδή, αγοράζεις πανάκριβα εισαγόμενο φυσικό αέριο, εισαγόμενο λιγνίτη και πάει λέγοντας. Δεν λύνεις το πρόβλημα έτσι. Γι' αυτό έκανα μια ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Από αυτές που έχει υποχρέωση να έρθει στη Βουλή να μου απαντήσει. Υποτίθεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν έρχεται ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, εγώ την έκανα την ερώτηση πριν από. Όταν μόλις γύρισε από τη Γλασκόβη. Mm-hmm. Και θέτω αυτό το ερώτημα που θέτεις εσύ. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, κύριε Πρωθυπουργέ? Γιατί? Εάν το αφήσετε το σύστημα να ρολάρει όπως ρολάρει σήμερα, τι θα γίνει? Θα τριπλασιαστεί η τιμή του ντίζελ, θα τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης, έτσι. Έχεις πει ότι μετά το 2030 δεν θα εισάγονται παρά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο ακριβά. Ο άλλος που έχει ένα φορτηγό ντίζελ, ο αγρότης, τι θα κάνει με αυτό, έτσι. Γι' αυτό είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Ξεσηκώθηκαν οι φτωχοί που λένε, όχι και αυτή την κρίση θα την πληρώσουμε εμείς, ρε παιδιά. Πληρώσαμε τις τράπεζες, θα πληρώσουμε τώρα και την κλιματική αλλαγή. Είναι λίγο πολύ αυτό που λες. Εάν το αφήσεις το σύστημα έτσι όπως το χτίσει η Τρόικα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας, που είναι ο μηχανισμός που καθορίζει, αγαπητή ακροάτρια, αγαπητή ακροατή, το λογαριασμό της ΔΕΗ που πληρώνει σήμερα, αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό το εξάμβλωμα, χτίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εξελίσσεται επί Μητσοτάκη. Αυτό, αν το αφήσεις να λειτουργεί με την επιλογή της μείωσης κατά 65% της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, απλά ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα πενταπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να τα πληρώσουν φτωχοί. Έθεσα λοιπόν το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, για την πρόταση που κάνουμε εμείς ως Μέρα 25? Ναι, να αυξηθεί ο φόρος σε οτιδήποτε
παραγωγική διαδικασία, είτε αυτό είναι ντίζελ, είτε είναι μαζούτ, είτε είναι, δεν έχει σημασία τι, τσιμέντο, σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία κάνει κακό στο περιβάλλον. Να αυξηθεί, να τριπλασιαστεί ο φόρος. Αλλά η πρότασή μας είναι αυτά τα χρήματα να μην παρακρατώνται από το κράτος, να μπαίνουν σε ένα κουμπαρά και να επιστρέφονται στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Έτσι ώστε την κλιματική αλλαγή να την πληρώσουν οι έχοντες και αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση όλων των πρώτων υλών που τελικά κάνουν καταστροφή στο περιβάλλον. Και αν το κάναμε αυτό, Γιώργο, πρώτον, τα λαϊκά στρώματα θα βγαίνουν κερδισμένα. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτά οι επιχειρήσεις θα... πώς θα λειτουργούσαν, κύριε Βαρουφάκη, θα σας πει κάποιος με τέτοια κόστη σε μια χώρα, όπως εσείς είπατε σωστά, 10-12 χρόνια καθημαγμένη, φθηνή ενέργεια δεν θα είχαν πρόσβαση. Οι μεγάλες χώρες έχουν πρόσβαση, άρα θα έπρεπε να διαλύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αφήσουμε τις μεγάλες αλυσίδες. Αυτό προτείνεται? Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρε τώρα δύο θερμοκήπια. Ένα χρησιμοποιεί μαζούτ για να ζεσταίνει το θερμοκήπιο και ένα χρησιμοποιεί σύγχρονες μορφές που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια. Έτσι. Η ντομάτα που βγαίνει από το πρώτο πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβή από το δεύτερο για να δώσουμε κίνητρα σε αυτόν που χρησιμοποιεί μαζούτ να μην χρησιμοποιεί μαζούτ. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει μέλλον το μαζούτ. Δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, και να μην κάνουμε τίποτα, να μην βάλουμε κανένα φόρο, να μην. Σύμφωνοι, αλλά γιατί να μην το πούνε οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί πρώτοι? Γιατί εμείς δεν πρέπει να σου πω γιατί. Γιατί έτσι, πρώτη, αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Εάν φορολογήσουμε. Και παρεπιπτόντως σήμερα δεν έχει ήλιο. Πώς θα λειτουργήσει το θερμοκήπιο? Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Υπάρχει η γεωθερμία, τα μικρά αιωλικά συστήματα. Μιλάμε για ενωμογεννήτρια, η οποία είναι. Που έχει γεμίσει όλη την Ελλάδα. Όχι, διάμετρο 2 μέτρα. Μόνο για την επιχείρησή σου. Υπάρχουν τρόποι, έτσι. Και όσο αφορά το συνολικότερο πλαίσιο, ανέφερες κάτι στην αρχή, ότι για το θέμα του συνολικού σχεδιασμού της ενέργειας, η ενέργεια θα μεταφερθεί έτσι κι αλλιώς στις ανανεώσιμες πηγές, γιατί προς τα εκεί δείχνει η οικονομία. Να το πω απλά. Αν πας στην Βρετανία αυτή τη στιγμή, το 54% της ενέργειας παράγεται από αιωλικά πάρκα θαλάσσια, υπεράκτια. Καμία ανεμογεννήτρια στη στεριά. Αυτή είναι και η θέση του Μέρα 25. Σε περιοχές θαλάσσιες που δεν είναι ιχθυότοποι, που είναι μακριά από τη στεριά, να μην χαλάνε και τη θέα των ανθρώπων, όπου εκεί μπορείς να παράξεις πλεονάζουσα ενέργεια, η Δανία, 75%. Εδώ πού θα τη βάλεις αυτή στη θάλασσα που δεν έχεις ορίσει καν τι είναι ΑΟΣ, τι είναι η υφαλοκρηπίδα και πόσο είναι τα χωρικά σου? Μακριά πόσο, κύριε Βαρουφάκη, κινδυνεύεται να έρθει η τουρκική φρεγάτα και να σας πει είναι δικιά μου ΑΟΣ. Λοιπόν, πάω το ένα στο άλλο, γιατί όπως είπατε είναι θέμα στρατηγικό τελικά και η ΑΟΣ δεν είναι μόνο φυσικό αέριο, είναι ψάρια, είναι ολική ενέργεια, είναι τα πάντα. Κοίταξε, καταρχάς οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες έχουν πεδίο δόξης λαμπρό μεταξύ Κυκλάδων και Θάσου και μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, αλλά για σκέψου μια συζήτηση η οποία θα γίνει με την Τουρκία στη βάση ΑΟΣ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι για με τρυπάνια τα οποία τρυπάνε το βυθό. Και να σου θυμίσω. Τι αλλάζει, πάλι θα πει ότι είναι δικό της. Έχετε καμία αντίρρηση? Να σου θυμίσω. Βλέπετε τώρα που ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες, μην μου πάτε στους υδρογονάνθρακες. Να σου θυμίσω. Ψαρεύουν μέχρι και έξω από την Μύκονο και λένε είναι δικές μας θάλασσες. Να σου θυμίσω ότι η ομορφιά των πλωτών ανεμογεννητριών δεν εμπεριέχονται στις ΑΟΣ. Δεν μπορεί να έρθει να σου πει είναι δική σου σε διεθνή ύδατα. Όχι, μπορεί να σου πει όμως ότι η όδευση των αγωγών του ρεύματος που παράγεται εκεί είναι και δική μου υπόθεση, άρα είναι θέμα ΑΟΣ. Αυτό περιγράφεται στην ΑΟΣ. Οπότε... Εγώ θεωρώ ότι αν γινόταν μια τέτοια συζήτηση, η Ελλάδα θα κέρδιζε άπειρους διπλωματικούς πόντους. Φαντάσου να γινόταν μια συζήτηση παγκοσμίως ότι η Ελλάδα φτιάχνει φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά αιωλικά πάρκα, ναι, και έρχεται η Τουρκία και λέει όχι σε αυτό. Όταν εμείς φτιάχνουμε, κάνουμε η Τουρκία συμφωνία. Δεν λέει όχι σε αυτό, κύριε Βαρουφάκη. Η Τουρκία λέει ότι δεν είναι δικά σου αυτά. Ενώ το διεθνές δίκαιο λέει άλλα. Δεν μπορεί να στο πει είμαστε, για οτιδήποτε πλωτό. Εδώ σου λέει δεν μπορεί να στο πει για οτιδήποτε πλωτό. Ότι αν πας από τα 6 στα 12 τα χωρικά θα σου κάνω πόλεμο, Γιώργο, το ξεχνάμε. Γιώργο. Τα 12. Γιώργο. Δεν μπορεί να στο πει για κάτι που πλέει στο νερό. Είναι διεθνή ύδατα. Σκέψτε το. Από την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Για να μην πλατιάσει η συζήτηση, γιατί μπορούμε να πάμε από το ένα στο ένα. Προφανώς. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα
Δηλαδή, το θέμα του πώς μια ντομάτα η οποία παράγεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι πιο φτηνή από μια που παράγεται με καταστροφικές για το περιβάλλον διαδικασίες. Το τι θα παράγει αυτή η χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα ποτέ που δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε. Επιτέλους αυτή η χώρα τι θα παράγει. Τι μοντέλο πρέπει να έχει, λέτε. Η απάντηση είναι υδρογόνο, γιατί θα είναι το ντίζελ του μέλλοντος, το οποίο θα πρέπει να παράγεται με ολική ενέργεια από τις πλωτές ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά που θα είναι μόνο στις ταράτσες. Είναι απίστευτο εδώ στο Ηράκλειο, ότι κάθε ταράτσα δεν έχει ένα φωτοβολταϊκό. Στην Αθήνα. Πετάς από πάνω από την Αθήνα με το αεροπλάνο και βλέπεις να ψήνονται οι πολυκατοικίες και να μην παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Είναι γελίο αυτό. Θα μπορούσαμε να παράξουμε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μετά διυλίζει το νερό σε υδρογόνο 2 και οξυγόνο. Το υδρογόνο 2 είναι το ντίζελ του μέλλοντος. Γιώργο, η χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία θα παράγει υδρογόνο σε μαζικές ποσότητες και θα το διανέμει, θα είναι αυτή που δεν θα χάσει την επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν μαζί και πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Ο αναδιανεμητικός φόρος που εμείς προτείνουμε, που ουσιαστικά ο φτωχός δεν τον πληρώνει, του έρχονται πίσω περισσότερα από αυτά που έδωσε λόγω αυτού του φόρου, και άρα μπορεί να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το θερμοκήπιο του, για το ταξί του, για το ημιφορτηγό του. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Το να πούμε δεν θα κάνουμε κάτι, και ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι Κινέζοι και οι Ινδοί που ρυπαίνουν πιο πολύ, ουσιαστικά καταδικάζουμε τη χώρα στο να μην προλάβει το τρένο της επόμενης πράσινης βιομηχανικής επανάστασης, την οποία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εφόσον δεν έχουμε στόχο το πώς θα κερδίσει η Τέρνα, πώς θα κερδίσει ο Κοπελούζος, πώς θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι εισάγουν τις τεράστιες ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία, τις βάζουν πάνω σε μια βουνοκορφή, τίποτα δεν κερδίζει η τοπική κοινωνία, καταστρέφουν το περιβάλλον και τι κάνουν τελικά. Προειδεάζουν τον Έλληνα πολίτη εναντίον της πράσινης μετάβασης. Δύο παρεμβάσεις ακροατών. Λέει ο φίλος ο Σημεών που οδηγεί αυτή τη στιγμή το ταξί του, αλλά μας ακούει. Τώρα η τρόικα που έγιναν, οι θεσμοί ξανά έγιναν τρόικα, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας απέτυχε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο. Το ΜέΡΑ25 είναι υπέρ της απελευθέρωσης ενέργειας ή όχι? Και ο δεύτερος, ο φίλος ο Γιώργος, παρόλο που συμφωνώ σε γενικές γραμμές και μακροπρόθεσμα με τον κύριο Βαρουφάκη, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον για την ώρα είναι πρακτικά και οικονομικώς βιώσιμα τα μέτρα αυτά, ιδίως στην Ελλάδα. Σίγουρα η πράσινη ενέργεια είναι η λύση, αλλά δεν είναι έτοιμη η τεχνολογία της πράσινης ενέργειας και της αποθήκευσης να μας καλύψει πλήρως τώρα, ή για να το πω καλύτερα, για να μας καλύψει πλήρως τώρα θα καταλήξει στο τέλος ο λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος από ό,τι αν χρησιμοποιούσαμε συμβατικά μέσα εμείς οι πολλοί. Και στα δύο, μια απάντηση να πάμε σε διάλειμμα. Βέβαια, στο δεύτερο, κοιτάξτε, αν δεν επενδύσουμε τώρα, θα χάσουμε το τρένο. Αν περιμένουμε όλοι οι άλλοι να εξελίξουν την βιομηχανία παραγωγής υδρογόνου, εμείς απλά μετά θα το εισάγουμε. Και θα άλλη μια φορά θα είμαστε εξαρτημένοι. Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Μιλάμε για άμεση κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και άμεση επανεθνικοποίηση του συνολικού δικτύου της ΔΕΗ. Ήμουνα στη Βουλή τις προάλλες και καταγγελτικά μίλησα απέναντι στην Δημοκρατία και είπα: καλά, δεν έχει μείνει ένας Καραμαλικός σε αυτή την παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1956, ορθάπιον και σκεπτόμενος, είπε ότι οι ιδιώτες δεν μπορούν να παράξουν και να διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια. Και έβαλε τη ΔΕΗ το 1956, πέρασε από την Βουλή, νόμο με το οποίο ουσιαστικά εξαγόρασε όλους τους ιδιώτες, θέλοντας και μη, σε ελάχιστες τιμές, ουσιαστικά τους έστειλε σπίτι τους. Και δημιούργησε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ο λόγος ήταν ότι η αγορά δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει ένα φυσικό μονοπόλιο. Κύριε Βαρουφάκη, Γιάννη Βαρουφάκη, ακούνε από πολλά μέρη σήμερα. Δεν ακούμε μόνο από Κρήτη. Εδώ μου στέλνουν από Πάρο τώρα ο Γιώργος. Σας προτείνει να δείτε, αν δεν το έχετε δει, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει, το ντοκιμαντέρ του Μάικλ Μουρ, του γνωστού οικολόγου και παραγωγού και σκηνοθέτη, για την αναποτελεσματικότητα, την κερδοσκοπία, την περιβαλλοντική καταστροφή από το βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που συντελείται, λέει, από τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και γενικότερα από την κύβδηλη πράσινη ανάπτυξη και ενέργεια που δεν αφορά τους λαούς αλλά τους λίγους. Το έχετε δει, νομίζω. Κοίταξε, η ολιγαρχία ποτέ δεν θα χάσει μια ευκαιρία να αμαυρώσει κάτι καλό. Να πάρει και το πιο ωραίο πράγμα και να το κάνει εργαλείο του κακού. Λοιπόν, για πείτε μου, κύριε Βαρουφάκη, ευθύς εξ αρχής, από χθες έχουμε νέα κυβέρνηση στη Γερμανία. Έχουμε ένα συνασπισμό τρικομματικό από το Βάστα Σόιμπλε. Το ζήσατε.
Πού θα πάμε? Αυτό ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο τώρα. Η οικονομία και τι καταλάβατε εσείς? Ξενύχτησα χτες το βράδυ διαβάζοντας 175 σελίδες της Συμφωνίας των Τριών Κομμάτων. Τα δύο σως που βρήκα είναι: πρώτον, τέλος το ευρωομόλογο. Τέλος. Το θάψανε χθες το βράδυ. Αυτή η ιστορία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η αρχή και η έκδοση κοινού χρέους είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης, ευρωομόλογου, διασύνδεσης των χρεών κτλ. Τελείωσε χθες το βράδυ. Η κυβέρνηση αυτή, με την βούλα των Παρσίνων, οι οποίοι ήταν οι μόνοι που ήταν υπέρ των ευρωομόλογων, αποφάσισαν ότι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι η τελευταία φορά που δοκιμάζεται κάτι τέτοιο και δεν θα υπάρξει κανένα ποτέ κοινό χρέος. Νομίζω είναι η είδηση αυτή. Η δεύτερη είδηση είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ουσιαστική διαφορά αλλαγή στο δημοσιονομικό σύμφωνο, δηλαδή με άλλα λόγια στη λιτότητα η οποία θα μας χτυπήσει με το που θα ίσως και λύσει τον προϋπολογισμό του το Βερολίνο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης δανείζεται, λες και δεν υπάρχει αύριο. Μας βουλιάζει όλο και περισσότερο σε χρέος. Κάθε ομόλογο που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών το αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν υπάρχει περιορισμός λόγω πανδημίας κτλ. Αυτό βέβαια μας έχει φτάσει στο 220% το χρέος. Όταν ίσως και λύσει τον προϋπολογισμό του Βερολίνου, το οποίο θα γίνει μέσα στις επόμενους 12 με 16 μήνες, τότε θα έρθει το Μπουγιουρδί από τις Βρυξέλλες, ίσως και λύσετε τον και εσείς, το οποίο σημαίνει το πέμπτο μνημόνιο σε πλήρη εξέλιξη για την Ελλάδα. Αυτά είναι τα δύο σως που βγαίνουν. Όσο αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή, εγώ πραγματικά λυπάμαι τους πράσινους. Γιατί πήραν ένα υπερ υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης τους, οικονομίας, όχι οικονομικών, που ήταν ο Altmaier πριν. Όχι μόνο το πήρανε ο Χάμπεκ, που είναι και συμπαθής, τον γνωρίζω και προσωπικά. Ο Χάμπεκ πήρε αυτό το Υπουργείο, του πρόσθεσαν την ενέργεια, έτσι, και όλη την πράσινη μετάβαση. Έγινε ένα υπερυπουργείο. Χωρίς λεφτά όμως. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών το πήρε ο νέος Σόιμπλε. Ο κύριος Λίντνερ. Νέος Σόιμπλε, τον λέτε? Απολύτως. Ενθυμούμε βέβαια ότι τότε που παίρναν τα μέτρα για τη χώρα έλεγε αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι η πία. Πιο σκληρά, αλλά είναι νέος Σόιμπλε. Γιώργο, τον ξέρω τον Λίντνερ. Έχουμε κάνει debate οι δυο μας στη γερμανική τηλεόραση τότε που είχε κατέβει στις ευρωεκλογές εκεί. Με τον DM, ναι. Τον γνωρίζω καλά. Έχουμε φάει μαζί μετά. Έχουμε συζητήσει. Είναι ακριβώς της σχολής Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ήταν πιο κοντά στο FDP παρά στο Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα. Η κριτική που μου έκανε ο Λίντνερ της Μέρκελ ήταν η ίδια με αυτή που μου είχε κάνει ο Σόιμπλε της Μέρκελ. Πιστεύουν ότι ήταν λάθος που μπήκε η Γαλλία στο ευρώ. Άσε την Ελλάδα. Για να καταλάβεις. Και κοίταξε, δεν ήμουν και άδικο. Γιατί αν θέλεις να έχεις ένα ευρώ, ένα κοινό νόμισμα, χωρίς δημοσιονομική ένωση, τότε δεν μπορεί, πρέπει να είναι μόνο πλεονασματικές οι χώρες οι οποίες το παρτίζουν. Οπότε το Brexit που ήθελε ο Σόιμπλε, το θέλει και ο Λίντνερ. Αλλά θέλουν και άλλα. Θέλουν και η Ιταλέξιτ. Θέλουν και την Ιταλία εκτός. Εγώ σου λέω ότι ο Λίντνερ θέλει και τη Γαλλία εκτός. Θέλω να πω το εξής. Ότι ο Λίντνερ ουσιαστικά είπε: πάρτε εσείς το Υπουργείο το Πράσινο, κάντε παιχνίδι εκεί. Τα χρήματα όμως είναι εδώ. Το ταμείο το έχω εγώ. Και εγώ πάω στο Eurogroup και εκεί βάζω βέτο σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης σε πιο ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Το άλλο είναι, εκεί στο άλλο που τους λυπάμαι, είναι ότι πήραν και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παραδοσιακά ήταν φιλορωσικό. Όποιος ήταν υπουργός εξωτερικών στη Γερμανία τα τελευταία 30 χρόνια είχε πολύ καλές σχέσεις από τη Σοβιετική Ένωση μέχρι και τη Ρωσία. Τώρα η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα γιατί δεν έχουν επενδύσει. Όπως μας σταμάτησαν εμάς να κάνουμε επενδύσεις στα χρόνια των μνημονίων, έτσι και αυτοί δεν έχουν κάνει επενδύσεις. Κλείσανε τα πυρηνικά εργοστάσια, έτσι, και είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά στο project της Nord Stream 2, που είναι ο νέος αγωγός αερίου από τον Πούτιν κατευθείαν στη Γερμανία, χωρίς να περνάει από την Ουκρανία. Και βγήκε η κυρία Μπέρμποκ, που είναι η νέα υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, να πει ότι δεν τον θέλουμε αυτόν τον αγωγό. Ναι, αλλά δεν θα πάρετε αυτόν τον αγωγό. Δεν έχετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχετε κάνει επενδύσεις. Πώς θα τα βγάλει πέρα εκείνη με τη γερμανική βιομηχανία? Πραγματικά λυπάμαι τους πράσινους. Γιατί έχουν αναλάβει ευθύνες χωρίς να έχουν πάρει τους πόρους. Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρουφάκη, είναι η ευκαιρία, αφού αυτό προοικονομείται ότι πάνω κάτω συμβαίνει, τώρα να τεθεί αυτό που διακομματικά έχει αποφασιστεί από τη Βουλή, το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και οφειλών, ούκο λίγα λεφτά? Θυμάμαι κάποτε λέγατε ότι αν εγγράφονταν στο δικό μας προϋπολογισμό οι απαιτήσεις, τα πράγματα θα αλλάζαν πολύ με το χρέος. Μήπως ήρθε η ώρα?
Πάντα είχε έρθει η ώρα. Η ώρα είναι από το 1945 και μετά. Και δεν θα σταματήσουμε να το απαιτούμε. Βέβαια, έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στο πλαίσιο του ναι σε όλα, λέει όχι σε όλα αυτά τα οποία, τουλάχιστον από ηθικής πλευράς, έπρεπε να συνεχίσουμε να τα ζητάμε. Ακρίβεια. Πείτε μου, είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή, το είπα πριν το διάλειμμα, σοφότεροι δεν γίναμε εμείς. Τι λέει το Μέρα 25 στον πολίτη, διότι το νιώθει στην καθημερινότητά του, έτσι, είναι θέμα, σοβαρό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός μας συγκάλεσε να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Στη συζήτηση του λέω, γιατί μας συγκάλεσες από τη στιγμή που η Ελστάτ σου, που δεν είναι δική σου, της Τρόικας είναι, έτσι, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, μας λέει ότι τα τρόφιμα αυξήθηκαν, λέει, το 2020 0,6%. Το ακούει αυτός ο κόσμος, του λέω, του Πρωθυπουργού, και γελάει. 0,6%. Εδώ, ακόμα και όταν είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, στο πρώτο lockdown, που είχαμε μείον 2% πληθωρισμό στο πρώτο lockdown, άνοιξε το 2020. Ο κόσμος πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και βλέπε ανατιμήσεις 15 και 20%. Τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Και έρχεται η Ελστάτ και μας λέει ότι έχουμε, λέει, πληθωρισμό κάτω από το 1%. Και για τα τρόφιμα 0,6%. Θυμάσαι, Γιώργο, τότε που μπήκαμε στο ευρώ, που όλα ανέβηκαν από τότε που πήγαμε τη δραχμή. Έκανε κάτι 100 δραχμές, μετά έκανε 1 ευρώ. Και σου λέγε πληθωρισμός, λέει, αύξηση 0,2% η Ελστάτ τότε. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα πιστέψει αυτά. Και αν πραγματικά είναι αληθινά αυτά τα στοιχεία, γιατί μας μάζεψες να μιλήσουμε για την ακρίβεια? Ποια ακρίβεια? 0,6% δεν είναι ακρίβεια. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς αυτό το κράτος δεν έχει καν ούτε το εργαλείο της στατιστικής του υπηρεσίας να μας λέει την αλήθεια. Και το τραγικό είναι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας, υπό την πίεση του Πρωθυπουργού, είπε ότι αυτός πιστεύει την Ελστάτ. Τότε έχουμε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι τεράστια. Και είναι τεράστια και είναι δομική. Και τη νιώθει ο κόσμος στο πετσί του, γιατί έχεις σούπερ μάρκετ τα οποία είναι εγκληματίες. Οι σούπερ μαρκετάδες στην Ελλάδα, αν λειτουργούσαν σε μια σοβαρή χώρα, θα είχαν πάει στα δικαστήρια. Είναι ένα καρτέλ. Ξέρουν οι παραγωγοί εδώ στην Κρήτη που μιλάμε. Πάει το προϊόν του ο παραγωγός στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ του επιβάλλει, άκουσον, υποχρεωτικό κόστος διαφήμισης του μέσα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό τι είναι? Άμα θέλω να διαφημιστώ, θα διαφημιστώ όπως θέλω. Αλλά για να σου πουλήσω εγώ τη γραβιέρα μου στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να μου επιβάλλει. Ουσιαστικά τι κάνει? Του παίρνει ένα κομμάτι της αξίας της γραβιέρας. Έτσι. Και αυτό επιτρέπεται. Σε ποια χώρα του κόσμου επιτρέπεται η μονοπωλιακή επιβολή κόστους διαφήμισης από το σούπερ μάρκετά στον παραγωγό? Γι' αυτό έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στο σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, ολόκληρη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Και έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού που δεν κάνει τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, 24% ΦΠΑ. Σε μια χώρα σπασμένη σαν την Ελλάδα. Είχα πει μια φορά στον Χρήστο Χρυσταϊκούρα, στο διάδρομο της Βουλής, τότε που είχε αρχίσει η πανδημία, του λέω, Χρήστο, η Μέρκελ το πήρε το ΦΠΑ, το ανώτατο, το 19 και το πήγε στο 16 λόγω πανδημίας. Να μια ευκαιρία κι εσύ, το πας από το 24 στο 15. Γιατί αν το έχει το 16 η Μέρκελ, εμείς πόσο θα πρέπει? 15 το μάξιμο. Δεν με αφήνουν, λέει. Η Τρόικα. Κατά τα άλλα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έτσι, κύριε Τσίπρα, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, αλλά όμως δεν γίνεται δουλειά έτσι. Γιατί είναι σαν να καλεί τον κόσμο να μην πληρώνει το ΦΠΑ ή να πεινάει. Πάμε τώρα στη ΔΕΗ. Είπαμε και πριν. Είναι δυνατόν την ώρα που ανεβαίνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ να πουλάς τη ΔΕΗ ούτε καν σε εταιρεία που παράγει ρεύμα? Είδες ποιος το αγόρασε? Εταιρεία, λέει, συμμετοχών. Δηλαδή αρπακτικά ταμεία. Λοιπόν, ένα αρπακτικό ταμείο, γιατί να έρθει να σου πάρει τρία, αν δεν έχει περιθώρια κέρδους? Ξέρεις ότι έχουμε λιγνίτες, έχουμε υδροελεκτρικά, έχουμε αιωλικά, έχουμε φωτοβολταϊκά. Έτσι. Πες ότι το μέσο κόστος παραγωγής αυτών, της κιλοβατόρας, είναι 10 λεπτά. Έτσι φτιάχνουμε ένα νούμερο από το μυαλό μου. Τι λέει το χρηματιστήριο της ενέργειας που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα υπεραμείνεται ο Μητσοτάκης? Ότι αν, λέει, σου χρειάζονται και μερικές κιλοβατόρες για να συμπληρώσεις την παραγωγή στην Ελλάδα, που θα παράγεις με φυσικό αέριο, που είναι διπλάσια η τιμή και είναι 20 λεπτά, τότε η τιμή όλων των κιλοβατόρων θα είναι 20 λεπτά. Το οποίο σημαίνει ότι το αρπακτικό ταμείο έρχεται και σου παίρνει τη ΔΕΗ με τα υδροελεκτρικά και έχει ένα κέρδος 100% από το χρηματιστήριο ενέργειας που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή λιβανίζει ο Μητσοτάκης. Εμείς τι λέμε? Κατάργηση αυτού του χρηματιστήριου, να αποφασίσουμε σαν χώρα, έτσι, ποιο κομμάτι της αύξησης της ενέργειας, της τιμής της ενέργειας, θα το απορροφήσει το δημόσιο. Έτσι.
ποιο κομμάτι θα το απορροφήσει ο ιδιωτικός τομέας και ποιοι ιδιώτες θα είναι αυτοί που θα το απορροφήσουν. Εγώ που είμαι πιο ευκατάστατος απαιτώ να πληρώνω περισσότερα. Και ο φτωχότερος που δεν τα βγάζει πέρα να μην πληρώσει τίποτα. Ή να, μάλιστα να έχει και επιδότηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι πατατάκια. Αυτά τα βασικά εμείς προσπαθήσαμε να περάσουμε στη Βουλή τις προάλλες, αλλά δυστυχώς είχαμε άλλη μια κοκορομαχία που την ενδυναμώνουν και οι δύο, έτσι, γιατί τους αρέσει να φαίνονται ότι φωνάζουν ένας τον άλλον μέσα από το θόρυβο αυτό, να φανεί στον πολίτη, στον ψηφοφόρο, ότι έχουν διαφορές όταν δεν έχουν διαφορές, γιατί αυτοί και οι δύο με το χρηματιστήριο ενέργειας προχωράνε, με το 24% με τον ΕΣΕ όλα στην Τρόικα. Για πέστε μας δύο κουβέντες, κύριε Βαρουφάκη. Πολλοί κόσμος θέλει να τα ακούσει και από πρώτο χέρι. Δύο κουβέντες, να μην επεκταθείτε. Δύο χρόνια ζούμε στο ρυθμό αυτής της πανδημίας. Ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας και τι θα έπρεπε να αλλάξει, διότι καλά τα μοντέλα, οι στατιστικές, η ιατροκοποίηση της ίδιας κοινωνίας και του ίδιου διαλόγου, αλλά πίσω από αυτά τα νούμερα, καθημερινά αδειάζει ένα χωριό. 90, 100, 80, 50. Και ένας ακόμη, έτσι ξεκινήσαμε να έφευγε, είναι πολυτέλεια και φτάσαμε να χάνουμε μία Φλόρινα σε χρόνο ρεκόρ. Άρα εσείς τι λέτε? Δύο πράγματα. Πολλά λέμε, αλλά ναι, ναι, προφανώς. Για την οικονομία του χρόνου δύο πράγματα. Πρώτα, την πρώτη μέρα της πανδημίας στην Βουλή, το ότι είπαμε τότε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Έχεις μία τέτοια απειλή, αυτό τον ιό. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε γειτονιά ένα κέντρο για μαζικά δωρεάν τεστ. Σε κάθε γειτονιά. Γιατί σήμερα δουλεύουν τα εμβόλια. Έτσι. Και το ότι δουλεύουν, ξέρετε, με 95% είμαστε τυχεροί. Αλλά από την άλλη μεριά, ακόμα και όλοι να εμβολιαστούμε, το 5% των 10 εκατομμυρίων, ξέρετε, ότι είναι 500.000 νεκροί. Ακόμα και, όλοι να εμβολιαστούμε, που εμείς θέλουμε να εμβολιαστούν όλοι. Αύριο μπορεί να μην δουλεύουν. Να έρθει το στέλεχος Ζ, Ι, Θ, Ι, Κ, και να μην δουλεύουν. Πάλι στο 0 θα πάμε. Θα είναι σαν να είμαστε πάλι το Μάρτιο του 2020. Απροστάτευτη. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το δίκτυο των κέντρων μαζικών δωρεάν τεστ. Όλοι να κάνουμε. Εγώ είμαι εμβολιασμένος. Η κυβέρνηση με το πιστοποιητικό εμβολιασμού που μπήκα σήμερα στο στούντιό σας εδώ. Μου ζητήσατε, σύμφωνα με τους νόμους και καλά κάνετε, μου ζητήσατε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τι σημαίνει? Ότι εγώ δεν θα κάνω ποτέ ξανά τεστ στη ζωή μου. Γιατί έχω κάνει και τις τρεις δόσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορεί να σε κολλήσω όμως εσένα αύριο. Εγώ δεν ξέρω αν το μεταφέρω ή δεν το μεταφέρω. Εδώ ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός, είχε περάσει, έκανε και τα εμβόλια και μετά τον πιάσανε και έκανε καραντίνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο ιό, για την επόμενη μετάλλαξη. Και μάλιστα αυτό το μαζικό δίκτυο, έτσι, του ΕΣΥ, όταν με το καλό φύγει η πανδημία, θα μείνει και μια πρίκα στο ΕΣΥ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που δεν έχουμε. Και γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί το δεύτερο, γιατί σου προσχέθηκα δύο σημεία. Το δεύτερο. Προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις, 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές από ότι πριν δύο χρόνια? Είναι δυνατόν? Το Δεκέμβριο του 2020 δεν τράπηκε ο κύριε Μητσοτάκη? Είναι ντροπή σας. Σας το λέω, είμαι και από την Κρήτη, είστε κριτικός. Είναι ντροπή σου, Κυριάκο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερους μόνιμους νοσηλευτές και γιατρούς από ότι είχαμε πριν δύο χρόνια. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή σου και του Χρήστου του Σταϊκούρα, που στον προϋπολογισμό του κράτους του 2020 το Δεκέμβριο μειώσατε τα έξοδα για το ΕΣΥ. Και πάμε στοίχημα ότι τώρα την επόμενη εβδομάδα, στον επόμενο προϋπολογισμό, θα τα ξαναμειώσετε. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι? Συγγνώμη, αλλά θυμώνω, αγαπητοί ακροατές, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν εν μέσω πανδημίας να μειώνουμε τα έξοδα, τις δαπάνες για το ήδη κατακαιρματισμένο ΕΣΥ μετά από 12 χρόνια που είχαμε τις κυβερνήσεις Σαμαρά, αν θυμάστε, να κλείνουν τα λιμωδόν στη Θεσσαλονίκη, να κλείνουν και να έρχεται και ο κύριος Γεωργιάδης, τότε Υπουργός Υγείας, και να λέει ότι εγώ τα κλείνω, δεν μου το επιβάλλει η Τρόικα. Και εκείνη είναι η σημερινή κυβερνήση. Άρα τα λιμωδόν για σας θα έπρεπε να έχουν ανοίξει μέσα στην Ελλάδα. Καλά, τώρα σοβαρολογούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να σας ρωτήσω και για το λόγο για τον οποίο είστε σε όλη την Ελλάδα. Διότι εσείς έχετε ξεκινήσει τη συνεδριακή διαδικασία από το καλοκαίρι. Τώρα πάτε στη δεύτερη φάση της. Πριν από αυτό έρχεται μια ερώτηση του φίλου του Τάκη. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ με μια κουβέντα αν μπορεί. Καλά, δεν μπορείτε με μια, αλλά κύριος Βαρουφάκης, τι γίνεται με την κατάργηση της ασυλίας της χώρας και το περίφημο υπερταμείο? Το υπερταμείο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αγαπητέ ακροατή. Έτσι, έρχεται η υπουργός της κυβέρνησης κάποια στιγμή, με παίρνει τηλέφωνο. Είναι καλό να υπάρχουν και τέτοιες. Και μου λέει, προσπαθώ να κάνω κάτι καλό, μου εξήγησε, δεν θα σας πω τι. Στο χώρο, κάποια χρήματα από την πώληση των συγχρονοτήτων 5G
της κινητής τηλεφωνίας να μην τα χάσουμε. Τι εννοούσε ο άνθρωπος? Ότι σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, κάθε ευρώ που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο πουλώντας τις συχνότητες 5G θα πάνε στην Τρόικα. Υπερταμείο Τρόικα. Κατευθείαν. Έτσι. Ούτε ένα ευρώ δεν θα μείνει πίσω. Αυτό σας το λέω για να δείτε ότι ακόμα και οι κυβερνώντες, όταν έχουν βέβαια πει ναι στα μνημόνια και στις Τρόικες, φρύτουν και οι ίδιοι όταν δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να κρατήσει ένα ευρώ από την πιο σημαντική περιουσία που έχει ένα κράτος σήμερα στην περίοδο εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, που είναι τα έσοδα από τις δημοπρασίες των συγχρονιστών 5G. Εμείς τι λέμε? Άμεση κατάργηση του υπερταμείου, δημιουργία ενός μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας, στην οποία θα περάσουν όλα τα... ό,τι έχει μείνει από τη δημόσια υπηρεσία, δεν έχει μείνει και πολύ, έτσι, να περάσουν εκεί, όχι για να εκποιηθούν, αλλά για να χρησιμοποιηθούν ως κεφαλαιακή βάση για αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα, για να υπάρξει ροή επενδυτική γεγενής προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ρήξη. Σημαίνει ρήξη με την Τρόικα. Σημαίνει ότι θα σε απειλήσουν, θα σε πετάξουν από το ευρώ. Το οποίο θα το κάνουν αν καταργήσει την προπληρωμή φόρου των μικρομεσαίων, αν πας στον ΦΠΑ από το 24 στο 15. Γι' αυτό εμείς λέμε και το σύνθημά μας για το συνέδριο είναι, ναι, ρήξη η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης. Χωρίς ρήξη απλά συνεχίζεις να προσθέτεις στην ερημοποίηση αυτής της χώρας. Επειδή εσείς είπα στην πρώτη φάση ήσασταν το καλοκαίρι, τώρα πάτε στη δεύτερη φάση. Όλα τα κόμματα φαίνεται να είναι σε προσυνέδρια ισοκομματικά. Μήπως το επιταχύνατε κι εσείς, επειδή το κοινάλ ήρθε στα πράγματα, τα επικοινωνιακά από εκεί που ήταν στην αφάνεια, και τώρα γίνεται, έρχεται όποτε έρθουν οι εκλογές, ή εκτός θα μας πείτε αν βλέπετε γρήγορα εκλογές παρά τα όσα λέγονται, δηλαδή σε μία πτώση των ρυθμών και των αριθμών των τραγικών της πανδημίας, να δούμε το παράθυρο εκλογών. Οπότε όλοι διαγωνίζεστε με τις διαδικασίες να ξεκαθαρίσετε τα του οίκου σας, να είστε έτοιμοι για τις εκλογές. Όχι, δεν είναι έτσι, Γιώργο, και να σου πω γιατί. Γιατί εμείς, ξέρεις, το γνωρίζεις πολύ καλά, το 19 μπήκαμε στη Βουλή. Μια παρέα ήμασταν. Ήμασταν μια παρέα ουσιαστικά 100 ατόμων σε όλη την Ελλάδα που δουλεύαμε. Ήταν ένας άθλος ότι μπήκαμε στη Βουλή. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε μια παρέα ανθρώπων που αντιπαθούν τα κόμματα και φτιάξαμε ένα κόμμα γιατί δεν αντιεχόμαστε. Εμείς που αντιπαθούμε τα κόμματα να μας κυβερνούν και να ερημοποιούν αυτή τη χώρα τα κόμματα που αποτελούνται από ανθρώπους που γουστάρουν να είναι στα κόμματα. Το είπα έτσι λίγο περιληπτικά. Αλλά είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά ότι με το που θα μπούμε στη Βουλή, ότι το κόμμα αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε, ήταν μια παρέα, θα το ανοίξουμε. Γιατί μην ξεχνάς να σου θυμίσω ή να σου πω, ίσως να μην το ξέρεις, ότι σε ευρωεκλογές όταν καταβήκαμε και πήραμε 3%. Το 45% των ψηφοφόρων που ψήφισαν εκείνη τη μέρα δεν ήξεραν ότι υπήρχαμε. Ούτε το ήξεραν, το μάθανε το βράδυ όταν μάθανε ότι υπάρχει ένα κόμμα μέρα 25 το οποίο παραλίγο να πάρει 2,99% τότε τις ευρωεκλογές. Οπότε στόχος μας ήταν να ανοίξουμε το κόμμα και φτιάξαμε καταστατικό, νέες διαδικασίες, μπήκαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Η συνεδριακή διαδικασία για μας είναι μια διαδικασία να ξαναδημιουργηθεί το κόμμα από τους νέους ανθρώπους που άκουσαν και μπήκαν. Και είχαμε σκοπό να κάνουμε το συνέδριό μας να το ολοκληρώσουμε μέσα στο 2020. Βέβαια, η πανδημία παρενέβη. Γι' αυτό το σπάσαμε σε δύο κομμάτια. Κάναμε το πρώτο μέρος τον Ιούνιο στην Τραπετσόνα, στον Πειραιά, όπου εκεί κλείσαμε όλα τα ζητήματα των θέσεών μας. 22 θέσεις για τα πάντα. Από αγροτική πολιτική, παιδεία, υγεία, εξωτερικά, τα πάντα. Και αφήσαμε στο δεύτερο μέρος τα μεγάλα ζητήματα ιδεολογικού στίγματος ταυτότητας. Είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε σοσιαλιστές, είμαστε κομμουνιστές, τι είμαστε τέλος πάντων, πώς εννοούμε εμείς τον μετακαπιταλισμό, αυτό που έρχεται δηλαδή μετά τον καπιταλισμό, ποια είναι η θέση μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν αλλάξει πράγματα από το 2015-16 που ιδρύθηκε το DiEM25, το οποίο είναι το πανευρωπαϊκό κίνημα που γέννησε το Μέρα 25. Όποιος παρακολουθεί τη συζήτησή μας θα δει ότι ριζοσπαστικοποιούμαστε. Τις προάλλες στη Βουλή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, του λέει: τώρα εσείς πάτε να μεταρρυθμίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, άντε, μαζί και με το Μέρα 25. Γιατί είναι αλήθεια ότι εμείς πάντα μιλούσαμε για την μετάλλαξη, για τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν πήρα το λόγο, συντροφικά και με αγάπη, του είπα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μεταρρυθμίζεται. Κάναμε λάθος εμείς ως Μέρα 25. Έχουμε μια νέα ανάλυση.
λόγω των εξελίξεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτά που γίνανε, που συζητήσαμε και με τη Γερμανία, ότι δεν βάζουν μυαλό. Η ολιγαρχία της Ευρώπης δεν βάζει μυαλό. Εκείνοι είναι διατεθειμένοι να την άξουν στον αέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην χάσουν την απόλυτη εξουσία απέναντι στους εργαζόμενους της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας κτλ. Αυτό όμως πρέπει να το διαμορφώσουμε σε ένα τελικό ιδεολογικό πρόγραμμα και θα το κάνουμε 20, 21, 22, 23 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Αλλά ήμασταν εδώ στο Ηράκλειο. Στα προσυνέδρια. Ήμασταν στην Πάτρα, είμαστε σε όλη την Ελλάδα για να γίνει αυτή η προσυνεδριακή συζήτηση μεταξύ μας. Άρα η συζήτηση περί Κινάλ σας αφήνει αδιάφορους στο χώρο που κινείτε. Προφανώς σας ενδιαφέρει στα πλαίσια του πολιτικού σκηνικού και με δεδομένο ότι εκλογές γίνονται με απλή αναλογική, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαι ακόμα ναι. συγκλονισμένος με το θάνατο της Φόφης, μια γυναίκα που δεν την ήξερε. Από σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να πω πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος με ένδοξο παρελθόν και ιδιαίτερα βέβαιο μάλλον μηδενικό μέλλον λόγω των επιλογών της περίοδου 2009-2011. Από εκεί πέρα τους αφήνουμε να εξελίξουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Θα μου επιτρέψουμε μόνο ένα σχόλιο, μιας και είμαι και στην Κρήτη. Δεν μπορώ να βλέπω κόμματα σαν τη Νέα Δημοκρατία να σχεδόν αντρέπονται για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ σχεδόν αντρέπονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, κύριε Βαρουφάκη, επειδή είπατε ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση του συνεδρίου έχουμε ανοίξει τη μεγάλη ατζέντα του ιδεολογικού στίγματος. Εσείς αφήστε τι θα αποφανθεί το συνεδρίο. Πώς, γιατί το συνεδρίο μπορεί να πει κάτι άλλο, αυτή είναι η δημοκρατία. Πώς προσδιορίζεστε και αυτοπροσδιορίζεστε εντός του ΜΕΡΑ ως χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς, χώρος που θέλει μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς προσδιορίζεστε? Η αλήθεια είναι ότι σας ακούσαμε με πιο ριζοσπαστικό λόγο. Εγώ αντιλήφθηκα ότι στην ουσία στη Βουλή αλλά και σε κάποιες ομιλίες σας τελευταία κάνετε ακόμη και κριτική στην κριτική της πολιτικής οικονομίας του Μάρξ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Πώς προσδιορίζεστε? Όπως έκανε και ο Μάρξ. Ναι, εντάξει. Ο Μάρξ έκανε συνέχεια κριτική σε αυτά που έγραφε. Εσείς πώς προσδιορίζεστε, πείτε μου. Είμαι μαρξιστής από τα γενοφάσκια μου. Από τότε που κατάλαβα πώς λειτουργεί ο κόσμος, ή που νόμισα ότι κατάλαβα πώς λειτουργεί ο κόσμος, είμαι μαρξιστής και θα πεθάνω μαρξιστής. Αλλά είμαι μαρξιστής με την έννοια που τον εννοούσε ο Μάρξ. Ο οποίος ο Μάρξ διαφωνούσε συνεχώς με τον εαυτό του. Αντιδογματικός. Και να σου θυμίσω, Γιώργο, ότι λίγο πριν πεθάνει, τον είχαν επισκεφτεί κάποιοι νέοι, νεαροί, πολύ έτσι, με μεγάλη ενέργεια, με πάθος. Τον θαύμαζαν. Κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το τι πρέπει να γίνει για τον κόσμο κτλ. Και όταν έφυγε, αυτός είπε: αν αυτοί είναι οι μαρξιστές, εγώ δεν είμαι. Αυτό δείχνει ότι αν είσαι πραγματικά μαρξιστής, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Δεν πιστεύεις σε κάποιο δόγμα. Συνεχώς έρχεται σε αντίθεση, διαλεκτική σχέση με το πιστεύω σου. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Μάρξ ήταν οι μαρξιστές. Γι' αυτό δηλώνω μαρξιστής, αλλά με μία. Κρατιέμαι κιόλας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταξε, είμαι διεθνιστής. Ως μαρξιστής είμαι και διεθνιστής. Ο Μάρξ, να σου θυμίσω, όταν γινόταν στα χρόνια του η ενοποίηση της Γερμανίας, η Γερμανία ήταν κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ήταν κρατήδια με διαφορετικές απόψεις, συστήματα, νομίσματα κτλ. Και έγινε το Τσόλβεραϊν, που ήταν η ένωση, η οικονομική ένωση, κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και έτσι ξεκίνησε μέχρι που ενοποιήθηκε η Γερμανία. Ο ίδιος έλεγε ότι αυτή η ένωση που δημιουργείται είναι μια ένωση ολιγαρχών και καπιταλιστών, αλλά την υποστηρίζω γιατί μόνο έτσι θα επισπευθεί η καπιταλιστική διαδικασία που θα γεννήσει το σοσιαλισμό. Το να είσαι λοιπόν διεθνιστής και να λες ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είναι ένα καρτέλ των ισχυρών εναντίον των λαών, και ταυτόχρονα λες αλλά θέλω να επιταχυνθεί έτσι ώστε να αυξηθούν οι εσωτερικές του αντιφάσεις για να πάρουν τις τύχες αυτού του πράγματος, αυτής της ένωσης, οι λαοί της Ευρώπης, είναι απολύτως συμβατό με αυτά που λέει ο Μάρξ. Δεν είναι συμβατό με αυτό που λένε σύντροφοί μου από το ΚΚΕ, από άλλους χώρους, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά εγώ θα ήθελα, και το ΜΕΡΑ25 θέλουμε πολύ να συζητάμε και με
τους φίλους του ΚΚΕ και με τις εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Δυστυχώς στην αριστερά δεν γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Εμείς προσπαθούμε και θα την κάνουμε τη συζήτηση. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για μια τέτοια ιδεολογική αντιπαράθεση. Μια κουβέντα τελική. Η τραγωδία ημών των αριστερών, το ημών μήτα, είναι ότι ο καπιταλισμός δεν μας περίμενε. Ανατρέπει τον εαυτό του. Η δική μου η εκτίμηση, και μιλάω ως Γιάννης Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή, όχι ως Μέρα 25, είναι ότι βρισκόμαστε ήδη σε ένα προκεχωρημένο στάδιο μιας νέας οικονομικής κατάστασης, ενός νέου συστήματος, το οποίο θυμίζει πιο πολύ τη φεουδαρχία. Είναι μια ψηφιακή φεουδαρχία, εγώ τη λέω τέχνο-φεουδαρχία, από ότι είναι καπιταλισμός. Και αυτό είναι κάτι που τους αριστερούς τους ενοχλεί πάρα πολύ να το ακούνε. Και εμένα με ενοχλεί, γιατί εμείς ως αριστεροί γαλουχηθήκαμε με την ιδέα ότι γεννηθήκαμε, έτσι, για να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Αν ο καπιταλισμός ανέτρεψε τον εαυτό του, ερήμην ημών, και έφτιαξε κάτι χειρότερο, τότε είμαστε η αποτυχία της ιστορίας, αλλά πρέπει πιστεύω να το αποδεχτούμε, γιατί αυτή η τεχνοφουθαρχία, να σκεφτείς την Amazon, Facebook, είναι ψηφιακοί κόσμοι που έχουν υποκαταστήσει και τις αγορές. Μπαίνεις στην Amazon ως πολιτής. Πουλάς κάτι στην Amazon, ένα βιβλίο, ένα έπιπλο. Το πουλάς μέσα από την Amazon. Το αγοράζεις μέσα από την Amazon. Έτσι. Δεν μπαίνεις σε αγορά. Μπαίνεις στο φέουδο ενός ανθρώπου, του Jeff Bezos, ο οποίος ελέγχει ποιος πουλάει τι, ποιος αγοράζει τι, σε τι τιμή, ποιος βλέπει τι. Δηλαδή, ό,τι μπαίνεις μέσα, ο αλγόριθμος του σου επιτρέπει να δεις κάποια πράγματα και δεν σου επιτρέπει να δεις κάποια άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι καπιταλισμός. Φεουδαρχία είναι. Είναι μια τεχνοφουδαρχία. Έχω την υπόσχεσή σας ότι θα ανοίξουμε μια συζήτηση με πιο επιστημονικά κάποια στιγμή και τηλεοπτικά, γιατί είναι πεδία εξόχως ενδιαφέροντα του μέλλοντος που είναι ήδη παρόν. Και εκεί θα αφήσουμε έξω, πολιτικά είναι, αλλά θα αφήσουμε έξω τα κόμματα. Αυτό εννοώ και θα συζητήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος, για το ότι ήρθατε στο στούντιο του 984. Γνωρίζω ότι η διαδικασία σας και ο χρόνος είναι πάντα συμπιεσμένος. Βρίσκεται όμως χρόνος. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρουφάκη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές που μας άκουσαν. Και εμείς ευχαριστούμε και για τα ερωτήματα που υπάρχουν, αλλά θα θέλαμε άλλη μία ώρα. Καλημέρα σε όλους.